Καλώς ήρθατε στο YouTube σχολείο με τους δασκάλους του Solidarity Now. Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στη γλώσσα που θέλετε. Turn on the subtitles in your language. Αυτό το κάνετε στη κάτω δεξιά γωνία. Από εδώ. Αυτό είναι ένα μάθημα των μαθηματικών. Γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε στο Maths Lab. Εισαγωγή στην διαίρεση. Στο αγαπημένο μας αριθμοχωριό, όπου κατοικούν οι σούπερ ήρωές μας, η μάγισσα Προστετόλ, ο Ρούλης ο Αφερούλης και η Πόλα, ζει και μια οικογένεια, η οποία είναι πολύ οργανωτική και δίκαιη. Αγαπάει να μοιράζει τόσο πολύ τα πράγματά της, που είναι γνωστή στο χωριό ως οικογένεια Διαιρεσούλη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μαμά, της οποίας της αρέσει να φτιάχνει τα αγαπημένα της cupcakes. Έτσι μια μέρα αποφάσισε να ψήσει 9 cupcakes και μόλις ήταν έτοιμα φώναξε τα 3 παιδάκια της. Για να είναι δίκαιη και στα 3 παιδιά, μοίρασε σε όλα τα ίδια. Ένα cupcake ο Χάρης, ένα η Λίδα και ένα ο Δήμος. Άλλο ένα ο Χάρης, άλλο ένα η Λίδα και άλλο ένα ο Δήμος. Ακόμη άλλο ένα ο Χάρης, ένα η Λίδα και ένα ο Δήμος. Τι παρατηρούμε? Ότι κάθε παιδί έχει τον ίδιο αριθμό cupcakes, δηλαδή 3. Αυτό πώς μπορούμε να το γράψουμε με μορφή πράξης? Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας τα 9 cupcakes, τα 3 παιδιά και τα πόσα cupcakes πήρε το καθένα. Όταν θέλω να μοιράσω χωρίς κανέναν αδικό, 2 τελίτσες βάζω και πάντα διαιρώ. Να έτσι. Έτσι λοιπόν έχουμε 9 cupcakes και τα μοιράζουμε δίκαια σε 3 παιδιά. Πώς το γράφουμε αυτό? Βάζουμε το σύμβολο της διαίρεσης, το οποίο το διαβάζουμε διά, και στη συνέχεια γράφουμε το 3. Πόσα cupcakes πήρε το καθένα? 3. Αυτό το 3 είναι το αποτέλεσμα του μοιράσματος. Η παραπάνω διαίρεση λέγεται διαίρεση μερισμού. Ξέρω πόσα cupcakes έχω, ξέρω σε πόσα παιδιά θα τα μοιράσω, δεν ξέρω πόσα θα πάρει ο καθένας. Να θυμάστε ότι στη διαίρεση μερισμού οι αριθμοί που διαιρούνται δείχνουν ανώμοια πράγματα, όπως εδώ, cupcakes και παιδιά. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που θα μας βοηθήσει να μοιράζουμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα? Για πάμε να δούμε. Στην αυλή του σπιτιού, η πολυαγαπημένη μας γιαγιά έχει φυτέψει μία ροδιά, ώστε να γεύονται τους ζουμερούς καρπούς τα 3 εγγονάκια της. Όμως ο καιρός πέρασε και η ροδιά έκανε ένα πολύ μικρό ρόδι με 30 σποράκια. Με αποτέλεσμα, η γιαγιά να στεναχωρηθεί, γιατί τα 3 εγγόνια θα τσακώνονταν για το ποιος θα τα πάρει. Έτσι, μοίρασε τα 30 σποράκια στα 3 παιδιά. Για να γλιτώσει όμως χρόνο από το μοίρασμα, σκέφτηκε η γιαγιά μας ως εξής. Θα πω την προπαίδεια του μικρού αριθμού, του 3, μέχρι να συναντήσω το 30. Δηλαδή, 1 επί 3 ίσον 3, 2 επί 3 ίσον 6, 3 επί 3 ίσον 9, ώσπου φτάνω στο 10 επί 3 ίσον 30. Άρα, πώς θα γράψουμε εδώ την πράξη της διαίρεσης? 30 διά 3 ίσον 10. Τι παρατηρούμε λοιπόν? Ότι η διαίρεση είναι η τούμπα του πολλαπλασιασμού. Δηλαδή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις πράξεις πολλαπλασιασμού για να βρεις σχετικές πράξεις διαίρεσης. Οπότε, για να βρούμε το αποτέλεσμα της διαίρεσης 30 διά 3, θα σκεφτώ πόσες φορές το 3 κάνει 30. Αφού ξέρουμε ότι 10 επί 3 ίσον 30, τότε 30 διά 3 ίσον 10. Για πάμε να δούμε τώρα πώς ο μπαμπάς και ο παππούς χρησιμοποιούν την έννοια της διαίρεσης. Κάθε χρόνο ασχολούνται με την καλλιέργεια των ροδακινιών τους που έχουν στο χωράφι, ώστε το καλοκαίρι να απολαμβάνει όλη η οικογένεια τους καρπούς τους. Μία από αυτές το περσινό καλοκαίρι έβγαλε 48 ροδάκινα και ο παππούς και ο μπαμπάς τα τοποθέτησαν σε τελάρα των 8 ροδάκινων. Πόσα τελάρα θα χρειαστούν για να βάλουν όλα τα ροδάκινα, παιδιά? Για να σκεφτούμε. Ας μετρήσουμε πόσες φορές χωράει το 8 στο 48. Ξεκινάμε την προπαίδεια του 8. 1 επί 8 ίσον 8. 2 επί 8 ίσον 16. 3 επί 8 ίσον 24. 4 επί 8 ίσον 32. 5 επί 8 ίσον 40.
6 επί 8 ίσον 48. Πώς θα το γράψουμε σαν πράξη? 48 διά 8 ίσον 6. Αυτό το 6 δηλώνει τις ομάδες των 8 ροδάκινων. Δηλαδή θα χρειαστούμε 6 τελάρα. Η παραπάνω διαίρεση λέγεται διαίρεση μέτρησης. Ξέρω πόσα ροδάκινα έχω, ξέρω πόσα θέλω να τοποθετήσω σε κάθε τελάρο, δεν ξέρω πόσες ομάδες, πόσα τελάρα δηλαδή θα χρησιμοποιήσω. Να θυμάστε ότι στην διαίρεση μέτρησης οι αριθμοί που διαιρούνται δείχνουν όμοια πράγματα, όπως εδώ ροδάκινα. Για να δούμε τώρα πώς η Λίδα βάζει πράγματα σε ομάδες του ίδιου μεγέθους για να βρει πόσες είναι οι ομάδες. Η Λίδα έχει μια καρτέλα με 10 αυτοκόλλητα και θέλει να δώσει από 2 σε κάθε φίλη της. Σε πόσες φίλες μπορεί να δώσει αυτοκόλλητα? Για να βρούμε πόσες φίλες της Λίδας θα πάρουν αυτοκόλλητα, διαιρούμε το 10 με το 2. Αυτό μπορείς να το γράψεις ως αριθμητική πράξη. 10 διά 2 ίσον 5. Οπότε σε 5 φίλες μπορεί να δώσει αυτοκόλλητα. Σε αυτή την περίπτωση η Λίδα έκανε μια διαίρεση μέτρησης. Τώρα η Λίδα θα σας δείξει και έναν άλλο τρόπο για να καταλάβετε την παραπάνω διαίρεση. Θα χρησιμοποιήσει την παρακάτω αριθμογραμμή, ξεκινώντας από το 10 και θα κάνει διαδοχικές αφαιρέσεις ανά 2. Δηλαδή, αν από το 10 αφαιρέσουμε 5 φορές το 2, φτάνουμε στο 0. Άρα, 10 διά 2 ίσον 5. Και τώρα που μάθαμε τη διαίρεση από την οικογένεια Διαιρεσούλη, ας μοιράσουμε δίκαια τα 14 σοκολατάκια σε όλη την οικογένεια. Πόσα σοκολατάκια θα πάρει ο καθένας? Επίσης, ας κάνουμε τις διαιρέσεις όπως το παράδειγμα. Και να θυμάστε, μια διαίρεση αν θες να λύσεις, πρέπει την προπαίδεια να μετρήσεις. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe και συνεχίστε να μαθαίνετε μαθηματικά με τους δασκάλους του Solidarity Now.